Σύμφωνα με τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, η χώρη εστίαση του ξενοδοχείου, καφέ, μπαρ και εστιατόριο θα εξυπηρετούν μόνο τους πελάτες που διαμένουν στο ξενοδοχείο. Την παραπάνω ανακοίνωση διαβάζουν όσοι εισέρχονται σε γνωστό ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης. Είναι ένα από τα μέτρα προφύλαξης που εφαρμόζονται στα καταλήματα όλη τη χώρα. Μόνο για τους ανθρώπους τη ε, της αστυνομίας που διαμένουν εδώ. Δυστυχώ δεν έχουμε και λόγω των καταστάσεων δεν έχουμε άλλου ενίκου στα ξενοδοχεία και θεωρώ ότι όλα τα ξενοδοχεία τη περιοχή επιτελούν ένα σημαντικό έργο ώστε να αντιμετωπιστεί και η κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί στα σύνορα τα δικά μα με την Τουρκία. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι με τον κορονοϊό, που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, όχι μόνο για τη χώρα μα, αλλά βλέπουμε για όλο τον κόσμο, παγκόσμια, όμω δεν πρέπει να ξεχνούμε και την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα. Σχεδόν στην πλειοψηφία του είναι αστυνομικοί καθώ και μέλη τη Frontex που εδώ και μέρε επιχειρούν στα ελληνοτουρκικά σύνορα συνδράμοντα το έργο των ελληνικών αρχών. Δυστυχώ εν μέσω πανδημία είναι σχεδόν οι μοναδικοί πελάτε που διαμένουν στα ξενοδοχεία και για την προστασία του λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από τα αρμόδια Υπουργεία Μέτρα Προφύλαξη. Έχουμε πάρει όλα τα μέτρα τα οποία έχει προτείνει η κυβέρνηση και τα τηρούμε αυστηρά με συχνέ απολυμάσει σε όλου του χώρου των ξενοδοχείων. Τα αντισηπτικά σε πάρα πολλά σημεία του ξενοδοχείου, τι μάσκες, τα γάντια, ό,τι δηλαδή προβλέπεται και πρέπει να γίνει, αυτό κάνουμε και το τηρούμε πιστά ώστε να μην δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα ούτε στου εργαζομένου, αλλά κυρίω και σε όλα τα παιδιά τη αστυνομία που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ξενοδοχείο και επιτελούν ένα σημαντικό σκοπό για τη δική μας περιοχή, για την Ελλάδα γενικότερα. Παράλληλα στους χώρους των ξενοδοχείων υπάρχουν αντισηπτικά και ανάλογα με τις οδηγίες και τις ανάγκες γίνονται οι απολυμάνσεις. Σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου γίνεται επίσης καλός εξαερισμός και υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό και σαπούνι ώστε να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. Στόχος είναι εκτός από την προστασία των φιλοξενούμενων και η προστασία των εργαζομένων στα χέρια των οποίων εξάλλου στηρίζεται η λειτουργία των ξενοδοχείων. Έχουμε τη συχνή ενημέρωση και από πλευρά τη εταιρεία και από τον ιατρό εργασία των ξενοδοχείων για τα μέτρα προστασία που πρέπει να λαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι. λειτουργούμε όπω λειτουργούσαμε και παλιότερα. Αυτοί που έχουν ζητήσει να πάρουν την άδειά του, την παίρνουν την άδειά του με όλε τι προφυλάξει και το σημαντικότερο να μην κυκλοφορούν άσκοπα στην πόλη ή στου δρόμου. Αν δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό λόγο. Ουσιαστικά δηλαδή ο καθένα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ υπεύθυνο και να σέβεται πρώτα τον εαυτό του και σίγουρα όλου του φίλου του, συγγενεί του, την οικογένειά του, ώστε να μην δημιουργηθεί το παρα, παραμικρό πρόβλημα. Γιατί διαφορετικά θα το βρούμε όλοι μπροστά μα και αυτό ακόμα περισσότερο ή mm. αυτή. Να σημειωθεί ότι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγεία υπάρχουν λεπτομερεί οδηγίε για τα μεταπροστασίες που πρέπει να λαμβάνονται στα ξενοδοχεία και τα λοιπά καταλήματα των αξιδιωτών.